Καλημέρα. Εγώ είμαι Πολυχρόνης και αυτό εδώ πέρα πίσω μου είναι το μαγικό λιμάνι της ωραιότερης πόλης του κόσμου. Καλημέρα. Εγώ είμαι Πολυχρόνης και αυτό εδώ πίσω μου είναι το μαγικό λιμάνι της ωραιότερης πόλης της Ελλάδας. Λίγο παραγωγός να κόψω κάτι. Αλλά τα Χανιά σου κόβουν την ανάσα με την ομορφιά τους. Τι να κάνω, να μην το πω. Παρ' όλα αυτά, όπως οτιδήποτε όμορφο, έχουν και τα σκοτεινά του σημεία. Και αυτά τα σκοτεινά του σημεία θα αναγκαστούν να τα γνωρίσουν καλά και να τα αντιμετωπίσουν οι ήρωες του καινούργιου μου βιβλίου. Λέγεται «Καιρός για ήρωες» και είναι το πρώτο βιβλίο μιας τριλογίας μυστηρίου που μόλις εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πατάκης. Μου ζήτησαν λοιπόν οι πολύ ευγενικοί άνθρωποι από τις εκδόσεις Πατάκης να φτιάξουμε ένα βίντεο που θα λέω δύο πράγματα για το βιβλίο. Εγώ, επειδή είμαι αντιδραστικός τύπος, δεν θα κάνω αυτό. Θα σας πω μερικά άλλα πράγματα τα οποία έχω στο κεφάλι μου και στο τέλος, αν βρω λίγο χρόνο, θα πω κάποια πράγματα για το βιβλίο. Εγώ λοιπόν που με βλέπετε είμαι παππούς, γεννήθηκα το 1974, το οποίο σημαίνει ότι είμαι πιο πολλά χρόνια μέσα στα πανεπιστήμια. Είμαι, λέω, πιο πολλά χρόνια μέσα στα πανεπιστήμια από ότι οι περισσότεροι από εσάς, αν είστε κάτω από 20 χρονών, είστε ζωντανοί. Αυτό με έχει κάνει να θυμώνω για πάρα πολλά πράγματα. Γράφω και ένα blog που λέγεται Μικρό Θυμωμένο Ημερολόγιο, γιατί βλέπω τόσους πολλούς φοιτητές, νέους ανθρώπους δυστυχισμένους μέσα στα πανεπιστήμια. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν αυτοί, δεν τα ξέρετε πιθανόν κι εσείς και δεν τα ήξερα κι εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας. Και γι' αυτό σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ιδέα να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο για να σας τα πω. Λοιπόν, η χώρα έχει χρεοκοπήσει και το μέλλον είναι αβέβαιο για όλους μας. Αυτά είναι καταπληκτικά νέα, κατά τη γνώμη μου. Θα μου πείτε, είσαι τρελός, ρε φίλε, τι μας λες. Θα σας απαντήσω, κάθομαι και μιλάω μόνος μου σε μια κάμερα με αφορμή μια ιστορία 300 σελίδων που έβγαλα από το κεφάλι. Σας φαίνομαι να είμαι καλά. Πέρα από την πλάκα όμως, είναι καταπληκτικά τα νέα. Γιατί αυτό το οποίο ήταν το όνειρο των Ελλήνων εδώ και χρόνια, πολλών Ελλήνων, όχι όλων, ότι δηλαδή να μπω κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο, να κάτσω 5, 6, 7, 8, 18 χρόνια, να πάρω ένα πτυχίο και κάποια στιγμή, κι ας μην μ' αρέσει πολύ αυτό που σπούδασα, να τρυπώσω κάπου στο δημόσιο και να έχω μια δουλειά εκεί, κάνοντας ανούσια και βαρετά πράγματα. Αυτό το πράγμα που δεν ήταν όνειρο, ξαναλέω, ήταν εφιάλτης, τώρα πια τελείωσε. Άρα, εσείς που δεν έχετε καμία εγγύηση για τίποτα, δεν ξέρετε καθόλου τι σας επιφυλάσσει το μέλλον, όπως και όλοι εμείς, μπορείτε να κάνετε αυτό ακριβώς που γουστάρετε. Εσείς λοιπόν μπορείτε να σπουδάσετε ή να δουλέψετε οπουδήποτε θέλετε, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Θα μου πείτε, μα δουλειές στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Θα σας πω ότι υπάρχουν δουλειές και μάλιστα πολλές σε τεχνικό επίπεδο. Και αρκετοί από εσάς έχετε υπέροχα τεχνικά ταλέντα και μπορεί να μην είστε καταπληκτικοί στα μαθήματα. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Και η κοινωνική σύμβαση ότι δήθεν είστε μούριδες και επιτυχημένοι μόνο αν σπουδάσετε και θα κάνετε περήφανη την οικογένειά σας με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα τεράστιο ψέμα. Μούρης και επιτυχημένος είναι μονάχα ο ευτυχισμένος. Και αυτό είναι και το μόνο το οποίο χρωστάτε στους γονείς σας. Να γίνετε ευτυχισμένοι. Τίποτε άλλο. Όσοι από εσάς πάλι θέλετε να σπουδάσετε και νιώθετε ότι έχετε και το ταλέντο για να το κάνετε, έχετε να αντιμετωπίσετε αρκετά προβλήματα. Το πρώτο είναι η Πανελλήνιες, το χειρότερο σύστημα εισαγωγικών που υπάρχει στον κόσμο. Το δεύτερο είναι ένα ψέμα το οποίο κυκλοφορεί ευρύτατα στην ελληνική κοινωνία, ότι αν περάσετε στις Πανελλήνιες και μπείτε στο πανεπιστήμιο, μετά τα πράγματα θα είναι απλά. Αν μπει, σου λένε, σε μια καλή σχολή, μετά εντάξει, σιγά σιγά θα τα καταφέρει να περάσει τα μαθήματα και να πάρει το πτυχίο. Αυτό είναι τεράστιο ψέμα. Το πανεπιστήμιο είναι πολύ πιο ζώρικο και είναι και λογικό. Είναι το επόμενο στάδιο από το λύκειο. Και δεν είναι και για όλους, όπως είπα και πριν. Δεν είναι κακό αυτό. Αν όλοι ήμασταν καλοί σε όλα, θα ήταν πολύ βαρετή η ζωή μας. Ενώ τώρα που ο καθένας έχει τα δικά του ταλέντα, μπορούμε να βοηθάμε ένας τον άλλο σε ό,τι ο καθένας χρειάζεται. Μακάρι να ήταν μόνο αυτά τα εμπόδια. Πολλοί από εσάς μπορεί να χρειάζεται να δουλεύετε παράλληλα με τις σπουδές σας για να τα βγάζετε πέρα. Πολλοί από εσάς μπορεί να μην περάσετε στη σχολή που θέλετε να σπουδάσετε. Και αυτό πρέπει να σας κάνει κατευθείαν είτε να ξαναδώσετε εξετάσεις είτε να φύγετε στο εξωτερικό για να σπουδάσετε αυτό ακριβώς που θέλετε. Μην σπαταλήσετε ούτε 6 μήνες από τη ζωή σας σε μια σχολή που δεν σας γεμίζει. Και πολλοί από εσάς όταν τελειώσετε με το καλό, πιθανόν να έρθετε σε αντιμέτωπο με την ανεργία που υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και δυστυχώς είναι πολύ υψηλή. Τίποτα από αυτά δεν πειράζει πραγματικά. Γιατί τίποτα το οποίο αξίζει δεν είναι εύκολο. Μερικά παραδείγματα. Ένας δάσκαλος μουσικής είχε πει στον μαθητή του ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει συνθέτης. Ο μαθητής του ήταν ο Μπετόβεν. Ένας
δάσκαλο σχολείου είχε πει στο μαθητή του ότι είναι ο πιο βλαμμένο που είχε βρει ποτέ μπροστά του και ότι ποτέ δεν θα μάθει τίποτα. Ο μαθητή του ήταν ο Τόμας Έντισον. Ένας αντιπρόεδρος της Columbia Pictures, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο Hollywood, είχε πει σε έναν νεαρό ηθοποιό ότι πρέπει να αλλάξει στόχο, γιατί με την ηθοποιία δεν θα κάνει ποτέ καριέρα. Και ο ηθοποιός αυτός ήταν ο Harrison Ford. Με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι αν πραγματικά ονειρεύεστε να κάνετε κάτι, το έχετε βάλει στόχο, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να σας εμποδίσει να το καταφέρει. Είχα σκοπό να πω πολλά ακόμα, αλλά ο παραγωγός, ξέρετε, ψαλιδοχέρης. Οπότε είναι ώρα να πω δύο λόγια και για το βιβλίο. Ας ξεκινήσω από τον τίτλο, «Το καιρός για ήρωες». Δεν έχει σχέση μόνο με την υπόθεση του βιβλίου, αλλά και με το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι το μέλλον της χώρας. Ότι δηλαδή η γενιά η δική σας, η γενιά των σημερινών εφήβων, των σημερινών νέων, είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει λύση στο μέλλον στη χώρα. Έτσι κι αλλιώς όλοι σας, αφού έχετε περάσει από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, είστε εκπαιδευμένοι κομμάντος και μπορείτε να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία. Τώρα, όσον αφορά στην υπόθεση, υπάρχει καταρχάς ένα μεγάλο love story. Ο Γιώργος και η Ρέα. Τρελή και παλαβή ο ένας για τον άλλο, χωρίς όμως κανείς τους να ξέρει πώς νιώθει ο άλλος γι' αυτόν. Μακάρι όμως να ήταν αυτό το μόνο τους πρόβλημα. Διότι η Ρέα θα γίνει αυτόπτης μάρτυρας μιας απόπειρας δολοφονίας, η κοπέλα εις βάρος της οποίας θα γίνει η απόπειρα θα εξαφανιστεί και οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν την απόπειρα δολοφονίας και είδαν τη Ρέα θέλουν τώρα πια να τη σκοτώσουν γιατί είναι η μοναδική μάρτυρα. Έτσι ο Γιώργος και ο κολλητός του φίλος ο Νίκ, που είναι μια μοναχική ιδιοφυΐα που το μόνο που ζητάει είναι να τον αφήνουν όλοι στην ησυχία του και δεν έχει όρεξη να βοηθάει κανέναν, σε αντίθεση με τον Γιώργο που θέλει να βοηθάει όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο τη Ρέα την οποία λατρεύει, πρέπει και να σώσουν τη Ρέα από αυτούς που την κυνηγούν και να λύσουν το μυστήριο του τι συνέβη με τη νεαρή κοπέλα εις βάρος της οποίας έγινε η απόπειρα δολοφονίας. Το χειρότερο όλων είναι ότι προσπαθώντας να λύσουν αυτό το μυστήριο, θα ανακαλύψουν τα παιδιά ότι υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο μυστήριο από πίσω. Και ότι η διαφθορά μέσα στην πόλη των Χανίων φτάνει πολύ βαθύτερα από ό,τι θα μπορούσαν ποτέ να έχουν φανταστεί. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα διαβάσετε μέσα στο βιβλίο και τις πρώτες 40 σελίδες μπορείτε να τις βρείτε εδώ. Εγώ φεύγω τώρα, πηγαίνω για καφεδάκι και βόλτα στο λιμάνι με τον ψαλιδοχέρι, ξέρετε, τον είδατε πριν. Να είστε καλά και ελπίζω να ξαναπούμε σύντομα.